Η σειρά των τελικών ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως αναμενόταν άλλωστε. Σίγουρα, αρκετή τελική, αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική τελική. Φυσικά όλη η τελική είναι σημαντική, ο καθένας για την δική του σημασία. Αλλά βλέπουμε τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια να δίνουν ένα ξεχωριστό θέαμα απόψε. Και ευελπιστούμε ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια από τις δύο ομάδες ανταγωνιστικά. Ο λόγος που σας φώναξε εδώ μόλις σας είδα είναι για να μας πείτε κάποια προγράμματα που έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία, κάποια εξελίξεις που θέλετε να μας αναφέρετε. Θα ήθελα να μας πείτε. Εντάξει, η εξέλιξη σύντομη τώρα είναι ότι παραλαμβάνουμε το ίδιο το Άγιο Δομήτρη και επίσημα θα στεγαστούν οι φυσικές ομάδες. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κλείσει οριστικά το θέμα του Αγίου Δομετρίου με τον Δήμαρχο να παραλάβουμε και επίσημα πλέον το γήπεδο. Και θα αρχίσει μια νέα εποχή όσον αφορά τις εθνικές ομάδες στα αναπτυξιακά. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το γήπεδο αυτό θα δώσει άλλη έμφαση πλέον για τα αναπτυξιακά της Ομοσπονδίας. Είναι ένα γήπεδο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλά στην οργάνωση. Και καταφέραμε μέσα στα 3 χρόνια παρουσίας μας να έχουμε και γήπεδο το οποίο να στεγάσουμε τις εθνικές ομάδες. Ένα σημαντικό επίτευγμα κατόπιν τη βοήθεια και του ΚΟΑ και του Δημάρχου του Αγίου Δομητρίου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Κώστα Πέτρου για τη βοήθεια και για τη συμπαράσταση που έχει δώσει για να υλοποιηθεί αυτό το όνειρο της Ομοσπονδίας για να στεγάσουν τις εθνικές ομάδες. Πέρα το, θα είναι και η Αντρών η εθνική ομάδα και πέρα θα στεγάζεται. Η Αντρών, ναι. Η Αντρών, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσο αφορά με τον αριθμό των θέσεων, γιατί η FIBA θέλει περίπου 2.000 θέσεις, εκεί το ίδιο χωράει μέχρι 1.300. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι, να το ξεπεράσουμε. Αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να είναι κάποια παιχνίδια εκεί η Εθνική Κύπρου. Αλλά όπως έχουμε δει και στον τελευταίο αγώνα με 5.000 κόμμα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο να έρθει. Γιατί μάλλον θα είμαστε στο ελευθέρι για την Εθνική Κύπρου. Τα υπόλοιπα θα είναι και οι τελικοί θα γίνουν εκεί τη ΚΑΠΑ 18 πρώτη κατηγορία μεταξύ του Ζήνωνα και του Απόλλωνα. Τρέχοντα γίνει σεζόν, ναι. Τώρα θα, μέχρι τι αρχές του Μαΐου θα γίνει και ο τελικό τον ΚΑΠΑ 18 πρώτη κατηγορία. Και θα έχει αρκετούς τελικούς εκεί συνεχόμενους, οπότε ο Άγιος Δομήτρης θα ξαναζωντανέψει. Το πιο σημαντικό γεγονός έρχεται ως 5-26-27 Μαΐου. Πολύ σύντομα έχουμε τη Γενική Συνέλευση της FIBA, ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός, το οποίο θα λάβει στη χώρα μας, στη μικρή νήσο μας, στην Κύπρο, αυτό το τεράστιο αθλητικό γεγονός. Πέραν των 50 χωρών θα έρθουν στην Κύπρο να δουν το νησί μας και θα γίνει η Γενική Συνέλευση που την επόμενη χρονιά, σεζόν 18-19, θα είναι και εκλογή το 19. Οπότε θα έχουμε και νέο πρόεδρο όσο αφορά τη FIBA. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.